Άλλο ένα ταξίδι, άλλη μια ιστορία. Γεια σας φίλε μου, γεια σου μελλοντικέ μου εαυτέ. Ναι, σε σένα μιλάω. Ίσως να είσαι ένας γεροντάκος με παιδιά και γκόνια. Ίσως πάλι να έχουν περάσει μερικά χρόνια και να ζεις μόνος σε κάποια γωνιά του πλανήτη. Δεν μπορώ να ξέρω τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Είναι αδύνατο να σου προσφέρω μια τέτοια γνώση. Το μόνο που μπορώ να σου προσφέρω είναι αναμνήσεις. Ξέρεις, ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο και όλα αυτά τα βίντεο είναι για να σου θυμίσω τις περιπέτειες που έζησες όταν ήσουν νέος στο σώμα και στην ψυχή. Μην με παρεξηγήσεις για αυτό που θα πω, αλλά έχω έναν μικρό φόβο πως όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύεις ανά τον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι που γνώρισες, όλες οι εμπειρίες που έζησες, εν τέλει να μην σου πρόσφεραν απολύτως τίποτα, δηλαδή να ήταν μια τρύπα στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση λυπάμαι πολύ, αλλά εσύ είσαι αυτός που δεν άδραξε την ευκαιρία να γίνει καλύτερος μέσα από αυτή τη γνώση. Είναι χρέος μου λοιπόν μέσα από αυτό το βίντεο να σου θυμίσω όλα αυτά που ίσως να έχασες. Βρισκόσουν στη Γουινέα, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Εάν κάποιος πριν λίγα χρόνια σου έλεγε πως θα βρεθείς εδώ, έστω και για ένα μικρό πέρασμα, θα γελούσες με πάθος. Και όμως ήσουν εδώ, στην περιοχή Ντουε Πρέκα, στο όρος The Smoking Dog. Γνώρισες τους ντόπιους, ανοιχτοί και καλόκαρδοι άνθρωποι που έμαθαν να ζουν με το τίποτα ή αυτό που εμείς θεωρούμε τίποτα. Σου έμαθαν πώς να γιατρεύεις πληγές με βότανα που υπάρχουν στη φύση. Τα παιδιά τους έπαιζαν με λάστιχα. Ύστερα βρέθηκε σπίτι τους και σου έδωσαν από το φαγητό τους. Μα θυμίσου και τη μεγάλη παρέα, συνταξιδιώτες που προέρχονται από όλο τον κόσμο. Τι να πω για αυτά τα παιδιά, ο καθένας τους κουβαλάει μαγικές ιστορίες. Κοινός στόχος ήταν να φτάσετε στους καταράχτες. Σε αυτό το μέρος, οι ατρόμητοι νέοι της Γουινέας βουτάνε χωρίς φόβο στα ρηχά νερά. Κάπου σε αυτό το ποτάμι έχασες το ένα παπούτσι σου. Οι ντόπιοι γελώντας σου είπαν ότι το ποτάμι αυτό καταλήγει στη Σενεγάλη. Και όμως ταξίδεψες και εκεί. Στο είχα δείξει σε άλλο βίντεο. Μιλώντας για ποτάμια, το μυαλό μου τώρα πάει κάπου αλλού. Γεια σου και πάλι. Σου θυμίζει κάτι αυτή η παλιά βάρκα? Ήταν τότε που έψαχνες την περιπέτεια στο Βιετνάμ. Τα νερά εδώ ήταν θολά. Φοβόσουν πως αν βουτήξεις θα χαθείς για πάντα. Ο ευγενικός ξεναγός ήταν αστείος με πολύ θετική ενέργεια. Εάν ζούσες εδώ θα ήταν κοντινός σου φίλος. Βάρκες γεμάτες κόσμο ακολουθούσαν. Φτάσαμε στη στεριά. Όταν ήσουν μικρός, θυμάμαι τη γιαγιά σου να σου δίνει γάλα από τις κατσίκες που είχε. Εδώ ο κόσμος προτιμάει το γάλα από τις καρύδες. Την πρώτη φορά που δοκίμασες ήταν τόσο περίεργο, και όμως όλα συνηθίζονται. Αρκεί να είσαι ανοιχτός σε νέες γεύσεις και γενικότερα σε νέα πράγματα. Πλέον έχεις εντάξει τις καρύδες στην διατροφή σου με διάφορους τρόπους. Είναι κάτι που έμαθες εδώ. Συνταγές και συμβουλές που πήρες από τους ντόπιους. Ύστερα είδες πως φτιάχνεται η καραμέλα καρύδας. Είχε τόσο γλυκιά γεύση που σου έμεινε ξέχαστη. Ποιο είναι όμως το νόημα όλων αυτών? Καραμέλες, καρύδες, ποτάμια. Πράγματα που μπορείς απλά να δεις από την τηλεόραση. Το νόημα κρύβεται στις απλές στιγμές. Ένα παράξενο κόσμημα που κρύβει φιλοσοφίες και μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Ένα χαμογελαστό κορίτσι που γνώρισες. Ανθρώπους που ξεπέρασαν τις φοβίες τους παίρνοντας δύναμη από άλλους. Η πολυεθνική παρέα και κάτι που θύμιζε ρακόμελο, αλλά δεν είχε καθόλου αλκοόλ. Όλες αυτές οι στιγμές υπάρχουν καθημερινά γύρω μας, στην γειτονιά μας, στο σπίτι που ζούμε. Εσύ έπρεπε να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου για να καταλάβεις την αξία πολλών πραγμάτων. Αυτός ήταν ο τρόπος σου να αντιληφθείς τι σε κάνει χαρούμενο
και επιτέλους να νιώσεις ελεύθερος στο πώς θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου. Θυμήσουμε πόσο σεβασμό άκουγες τα παραδοσιακά βιετναμέζικα τραγούδια των ντόπιων. Κάπου εκεί, ανάμεσα στις παράξενες νότες, άκουσες και τα δικά σου τραγούδια. Εκείνα τα παλιά ελληνικά, αυτά που μεγάλωσες και ποτέ δεν λησμόνησες. Ύστερα πρόλαβες το τελευταίο καραβάκι για τον γυρισμό. Τρεις όμορφες νεράιδες σε ακολουθούσαν. Ήσασταν τόσο διαφορετικοί, ο καθένας σας με άλλη προσωπικότητα και νοοτροπία. Όμως περνούσατε τέλεια. Πήρατε μία βαρκούλα και χαθήκατε στα χιλιάδες ποτάμια. Ξέρεις, οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο αρχικά φαινόμαστε τόσο διαφορετικοί. Μιλάμε άλλη γλώσσα, πιστεύουμε σε διαφορετικές θρησκείες, έχουμε άλλη κουλτούρα, ήθη και έθιμα. Όμως αν κάτσεις και συναναστραφείς με όλους αυτούς που νομίζεις ότι είναι τόσο διαφορετικοί από εσένα, θα καταλάβεις ότι οι περισσότεροι από εμάς, εάν όχι όλοι, θέλουμε τα ίδια πράγματα. Υγεία, αγάπη, αποδοχή, συμμετοχή και την ελευθερία να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Αυτά ήθελα να σου θυμίσω και να σε ρωτήσω εάν τελικά σου έμεινε κάτι από όλο αυτό. Όταν επέστρεψες από αυτό το ταξίδι, ένιωσες έστω και λίγο καλύτερος? Πες μου.